Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού, γρήγορο βίντεο αυτή τη φορά. Βασικά το κάνω για να λύσω μια απορία, λαμβάνω πολλές ερωτήσεις για το DJI RC2, είναι το καινούριο χειριστήριο το οποίο είναι συμβατό με R3 Mini 4 Pro και ό,τι καινούριο βγει από εδώ και πέρα βασικά. Και η ερώτηση που λαμβάνω συνεχώς είναι πώς κάνω αναβάθμιση στο χειριστήριο. Έχει αλλάξει λίγο η διαδικασία και δεν κάνουμε πλέον αναβάθμιση όλο το firmware. Κάνουμε μόνο την εφαρμογή, την έκδοση 1.13.4, ξέρω ότι είμαστε τώρα, θα το δούμε, αλλά όχι και το firmware όπως γινόταν παλιότερα. Αυτό διορθώθηκε από την προηγούμενη αναβάθμιση που έγινε στο χειριστήριο, και αυτό για να μην καταναλώνουμε πολύ χρόνο σε αναβαθμίσεις, κατεβάσματα, downloads κτλ. Πάμε λοιπόν να δούμε μέσα πώς γίνεται, πόσο απλό έχει γίνει πλέον. Για να το κάνουμε αυτό, ανοίγουμε προφανώς το χειριστήριό μας, συνδεόμαστε σε Wi-Fi, βλέπετε έχει συνδεθεί στο σπιτιού, και πάμε και πατάμε προφίλ. Μέσα στο προφίλ πηγαίνουμε στο σημείο settings, κάτω κάτω, και εδώ δεν θα πάμε τώρα check for firmware updates, αυτό έχει να κάνει με το drone. Θα κατέβουμε κάτω, θα πάμε στο about, και εδώ στο about θα κάνουμε check for updates. Το έχω βάλει και στο auto check for updates για να μου το βρίσκει αυτόματα κάθε φορά που το συνδέω σε wifi, αλλά μπορείτε να το κάνετε και χειροκίνητο όπως το κάνουμε τώρα. Check for updates λοιπόν, το πατάμε μια φορά και θα μας βγάλει ότι είναι DJI Fly is up to date, και αν πάμε τέρμα κάτω θα δείτε ότι πράγματι είναι η 1.13.4 εφαρμογή, άρα είναι η πιο καινούργια. Επίσης να σας πω ότι κάθε φορά που κυκλοφορεί εφαρμογή, αυτό δεν σημαίνει ότι θα κυκλοφορεί και αντίστοιχη αναβάθμιση για το DJI RC2. Συνήθως, όπως έγινε και με την τελευταία φορά, είχε κυκλοφορήσει η 1.13.2 αν θυμάμαι καλά, αλλά στο DJI RC2 είχαμε μείνει στην 1.13.0. Αυτά, εύκολος τρόπος πλέον να κάνουμε αναβάθμιση της DJI Fly στο DJI RC2. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για όλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!